Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Άττικα. Πριν περάσουμε όμως στη σημερινή θεματολογία της εκπομπής μας, θα σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το email της εκπομπής, το οποίο είναι kinoniki.dialogi@attikatv.gr. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην ενασχόληση των νέων με την μουσική και βεβαίως στα ωφέλη της μουσικής, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι λειτουργεί σαν εργαλείο διαπαιδαγώγησης. Περισσότερα όμως θα μας αναφέρει ο σημερινός μας καλεσμένος, καθώς έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να βρίσκεται στο στούντιο του Άττικα TV και στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη ο ταλαντούχος ερμηνευτής Δημήτρης Βοζαΐτης. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Σου μιλάω στον ελληνικό, νομίζω ότι γνωριζόμαστε κιόλας και θα ήταν περί τόσο πληθυντικός. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναφέροντάς μας για το ποια είναι η συμβολή της μουσικής στη σύγχρονη εποχή. Κοίτα, η μουσική νομίζω ότι δεν έχει εποχή. Είναι η τέχνη και η αρετή εκείνη η οποία μένει ανά τους αιώνας. Στη σημερινή εποχή έχει βέβαια διαφοροποιηθεί και μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει τη δική της ας το πούμε συμβολή στην κάθε ηλικία. Είναι μια αρετή η οποία είναι προσωπική του καθένα, αλλά η συμβολή της είναι μία. Είναι η εξύψωση του της ψυχικής μας υγείας. Και όπως λέει και ο Πλάτωνας, η μουσική είναι και η γλώσσα της ψυχής. Το έχει χαρακτηρίσει και είναι και πολύ σωστό. Θα ήθελα τώρα να μου πεις ποια είναι τα ωφέλη της μουσικής στο συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. Νομίζω ότι τα παιδιά, αν σκεφτείς ότι όταν γεννιούνται, το πρώτο πράγμα που αισθάνονται είναι ήχος, μυρωδιές και όλα αυτά, και μετά τόσο το πώς βλέπουν τον κόσμο, φαντάζομαι ότι σε μια ηλικία και μετά αρχίζουν και μαθαίνουν ακόμα και τα πιο βασικά πράγματα. Το πώς θα κινηθούν, το πώς θα μιλήσουν, το πώς θα μουσικές τις οποίες ακούν είτε από την τηλεόραση είτε από το ραδιόφωνο. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Θα παραμείνω στα παιδιά και στην εκπαίδευση όσον αφορά τη μουσική. Στα σχολεία θεωρείς ότι η μουσική σαν μάθημα έχει τη θέση που της αρμόζει? Όχι. Νομίζω πως όχι. Δυστυχώς, επειδή όλοι μας και οι γονείς, πόσο μάλλον οι γονείς, όταν σκέφτεται το μέλλον των παιδιών τους, βλέποντας όλη αυτή τη μεγάλη ανταγωνιστικότητα η οποία υπάρχει, θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους όσο πιο δυνατά και όσο πιο σίγουρα για αυτό που θα τα περιμένει όταν μεγαλώσουν. Θεωρούν τη μουσική ένα χόμπι, η οποία όμως μπορεί να βοηθήσει στον ψυχικό κόσμο και θα δώσει ένα παραπάνω boost, ώστε να μπορέσεις να πας σε ένα άλλο level και να δεις τον κόσμο διαφορετικά. Γιατί όπως είπαμε, και όχι μόνο εμείς, αλλά το έχει πει και ο Πλάτωνας, όταν η ψυχή έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να αναγνωρίσει ερεθίσματα, είναι πολύ πιο εύκολο για το σώμα να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Μάλιστα. Νομίζω, πάντα κατά τη γνώμη μου. Στις μέρες μας όμως, Δημήτρη, βλέπουμε ότι στο σχολείο τα παιδιά είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Και όχι μόνο με τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται και πρέπει να ανταπεξέλθουν, αλλά και με εξωσχολικές δραστηριότητες που και αυτές πάλι αφορούν το γνωστικό αντικείμενο και αναφέρουν π.χ. στην εκμάθηση ξένων γλωσσών κλπ. Επομένως, βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν έχουν χρόνο για την ενασχόλησή τους με τη μουσική και με κάποια άλλη έτσι, δραστηριότητα. Θα ήθελα να μου πεις πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς, έτσι ώστε να κατανοήσουμε την αξία της μουσικής εκπαίδευσης. Κοίτα, αυτό τώρα είναι ένα θέμα κοινωνικό, το οποίο συμπλήττει και με το προηγούμενο το οποίο όμως λέγαμε. Το να μάθει ένα παιδί ένα μουσικό όργανο μπορεί να το βοηθήσει. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς, επειδή είναι η εκμάθησή του είναι δύσκολη γενικότερα και απαιτεί πειθαρχία, απαιτεί πολύ διάβασμα, όλο αυτό δίνει εφόδια. Και προσήλωση προφανώς. Πάρα πολύ προσήλωση και πάρα πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Αλλά κυρίως πειθαρχία. Και η πειθαρχία μαζί με τη μουσική και την τέχνη δίνουν εφόδια τα οποία σε κάνουν πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο. Σαν προσωπικότητα. Δίνουν το μέγιστο, το οποίο κατά τη γνώμη μου λείπει και από τη σύγχρονη γενιά, σεβασμό.
Αυτό. Μάλιστα. Οπότε οι γονείς μπορούν να σκεφτούν αυτό, ότι μπορούν να μάθουν μέσα από τη μουσική την πειθαρχία. Mm-hmm. Ποια ηλικία θεωρείς εσύ ότι είναι κατάλληλη να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με ένα μουσικό όργανο? Κοίτα, είναι ανάλογο στο μουσικό όργανο. Το πιάνο π.χ. θεωρώ ότι 6 με 7 χρονών είναι η καλύτερη ηλικία. Mm-hmm. Η κιθάρα, εντάξει, μπορεί να ξεκινήσει κάποιος λίγο αργότερα, αλλά όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Μάλιστα. Δηλαδή, ακόμα και να μην το τελειοποιήσει, αν έχει τις βάσεις από την αρχή και θέλει να έχει έστω την αίσθηση της μουσικής, mm-hmm. νομίζω ότι εκεί είναι τα καλύτερα χρόνια. Θεωρείς ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο που υπάρχουν όσον αφορά από τη μουσική, κάποια άλλη τέχνη, αν θέλω να μου πεις, αν επαρκούν ώστε να γίνουν εργαλεία μάθησης? Τώρα, αυτό δεν το γνωρίζω και τόσο καλά, γιατί δεν είμαι μέσα στον εκπαιδευτικό mm-hmm. χώρο. Αλλά... Κατά τη δική σου άποψη, και σε ρωτώ, επειδή είσαι ένα νέο παιδί, και πραγματικά θέλω την δική σου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κοίτα, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στα μουσικά σχολεία τουλάχιστον υπάρχει μια, έτσι, ας την πούμε, ένας αλφα εξοπλισμός. Έχουν κάποια μουσικά όργανα. Mm-hmm. Απλά θα πρέπει να το δούμε λίγο και ότι δεν είναι, επειδή έχουν πάρα πολλούς μαθητές, mm-hmm. ο χρόνος που αφιερώνεις πάντα σε ένα παιδί και ειδικά στη μουσική δεν μπορεί να είναι σαν να κάνεις ένα ιδιαίτερο μάθημα, π.χ. λογοτεχνίας ή αγγλικών ή οτιδήποτε. Κάθε παιδί έχει τη δικιά του ψυχολογία, οπότε φαντάζομαι ότι αυτό... Η μουσική εξυπηρετεί την κάθε ψυχολογία. Οπότε κάθε παιδί έχει δικιά του προσωπικότητα και θέλει ειδικό χειρισμό. Μάλιστα. Επομένως και στο σχολείο μας λες ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Επομένως μπορεί και να γίνεται έτσι κάπως επιφανειακή γνώση. Δηλαδή οι καθηγητές που θα δουλεύουν σε αυτά τα σχολεία θα πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένοι και νομίζω ότι για μένα θα πρέπει να έχουν κάνει και κάποια σεμινάρια ψυχολογίας, ώστε να μπορούν να δουν την ψυχή του κάθε παιδιού. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για που μένα. Αναφέρεις. Είναι πολύ βασικό στο να υπάρχουν αυτά τα σεμινάρια. Είναι αυτό ότι είναι ιδιαίτερα. Το κάθε παιδί είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεις ως κάτι ξεχωριστό, έτσι. Και εκεί είναι και το ταλέντο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ταλέντο το οποίο μετράγεται. Έχουμε λίγο βάλει ότι μόνο όσοι έχουν ταλέντο. Mm-hmm. Το ταλέντο μπορεί να έχει ένα τοίχο μπροστά του. Αν δεν το σπάσει λίγο για να βγει, άλλοι μπορεί να μην έχουν τίποτα μπροστά και να είναι τόσο ναι. ελεύθεροι. Άλλοι να έχουν πολύ πιο πολύ από αυτούς που το έχουν ελεύθερο, αλλά να έχουν κάτι μπροστά mm-hmm. και να θέλουν μία μικρή βοήθεια. Μάλιστα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αν θεωρείς ότι στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχει μουσική παιδεία? Μουσική παιδεία στην Ελλάδα του σήμερα. Θεωρώ ότι είναι σε λίγο πιο χαμηλό level. Αλλά είναι στο χέρι μας και στο χέρι ειδικά των γονιών, αλλά και των συγγενών. Γιατί πάρα πολλές φορές, ξέρεις, πολλά παιδιά μαθαίνουμε τη μουσική από συγγενείς οι οποίοι μας παροτρύνουν, όχι τόσο οι γονείς μας. Λόγω του ότι μπορεί να έχουν πάρα πολύ άγχος για το πώς θα βγούμε στην κοινωνία και όλα αυτά. Και υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, ακόμα και φίλοι τους, οι οποίοι είτε είναι μουσικοί, είτε αγαπούν τη μουσική, που μας παροτρύνουν σε αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν και εσύ το έχεις διαπιστώσει. Βλέπουμε τους γονείς ότι πιο πολύ θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήμονες. Υπάρχει και αυτό λίγο, το ότι δεν θέλουν, μπορεί και να βλέπουν και ένα ταλέντο στο παιδί τους, αλλά δεν θέλουν να το βγάλουν προς τα έξω, γιατί ίσως φοβούνται ότι δεν θα ασχολούνται περισσότερο με τα μαθήματά τους. Είναι μια πραγματικότητα αυτό? Ναι, είναι πολλά. Μπορεί να θεωρούν, ας πούμε, ότι επειδή η μουσική δεν επιφέρει τόσο πολλά χρήματα, αν δεν έχεις τη φήμη και αν δεν φτάσεις σε ένα σημείο που να είσαι πολύ αναγνωρίσιμος. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Όπως μας έχει αποδείξει και η κοινωνία, ακόμα και οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή είναι σε ένα σημείο που θα πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, εντάξει, είναι, άλλοι κάνουν λειτουργήμα, άλλοι είναι τεχνοκράτες. Θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Όταν τα παιδιά έχουν ταλέντο και μπορούν να μπουν στη μουσική, έστω και με ένα μικρό ερέθισμα, για να τους κάνει καλύτερους ανθρώπους, θεωρώ ότι οι γονείς θα πρέπει να τους παροτρύνουν. Και αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί είναι ότι η μουσική παιδεία δεν θα πρέπει να είναι μια απεριτή πολυτέλεια, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι μια σημαντική προϋπόθεση στην προσωπική ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου και γενικότερα στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Ναι, βέβαια, πάντα όταν το παιδί θέλει, έτσι, γιατί υπάρχουν. Ναι. Δεν τους εξητάρει όλους.
η μουσική. Υπάρχουν, τα παιδιά έχουν μια τάση να κλείνουν προς κάποιες κατευθύνσεις από πολύ μικρά. Ειδικά με τη νέα τεχνολογία που μπαίνουν στα κινητά, ήδη από εμένα τα ανήψια μου από 6 χρόνων έχουν tablets, οπότε μπορούν να καταλάβουν από την αρχή τι θέλουν να κάνουν. Τώρα με πας σε κάτι άλλο. Κάτι που εμείς δεν είχαμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο, μιας και μου δίνεις μια καλή πάσα σχετικά με την ενασχόληση των νέων με, αυτή την, με τα social media, αυτή την αλόγιστη χρήση, θα λέγαμε, των social media. Θα ήθελα τη δική σου γνώμη πάνω σε αυτό. Θεωρείς ότι έχει ευνοήσει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, να σου το πω έτσι, τους νέους? Νομίζω ότι τα παιδιά, τουλάχιστον τα πολύ μικρά, δεν έχουν τόσο με τα social media όσο με το ίντερνετ. Θεωρώ ότι τα βοηθάει όταν οι γονείς οι ίδιοι, γιατί από εκείνους εξαρτάται, τους επιτρέπουν μέχρι ένα σημείο, γιατί το ίντερνετ μπορεί να γίνει από ένα θεάρεστο αντικείμενο μέχρι και η ίδια η κόλαση, έτσι. Πραγματικά. Όμως έχουν μία πρόσβαση στις γνώσεις που εμείς δεν είχαμε. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούν να δουν μουσικά ένα εκατομμύριο πράγματα, τα οποία να δουν τι είναι αυτό που τους εξητάρει, τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελαν, αν θέλαν ποτέ να ακολουθήσουν, να κάνουν. Μπορεί να ήταν από ένα λαϊκό άσμα μέχρι και την ίδια την όπερα. Οπότε έχουν αυτή την πρόσβαση. Άρα είναι, είναι μια δυνατότητα, λοιπόν, στο να ανακαλύψουν. Έπρεπε να ακούμε αυτό που ακούν οι συγγενείς μας, αυτό που ακούν οι γονείς μας. Ραδιόφωνο, ό,τι έπαιζε ο πατέρας μου στο αυτοκίνητο ή η μητέρα μου σπίτι. Οπότε αυτό σου λέω. Ήταν. Άρα έχει διευκολύνει κατά πολύ και ότι δίνει τη δυνατότητα στο κάθε ένα να κάτσει να ψάξει και να ενημερωθεί. Μπορεί να τους μπερδεύει λίγο στην αρχή. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερα έτσι. Θεωρείς ότι θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στην χρήση του διαδικτύου? Καλά, αυτό εννοείται. Ακόμα και για εμάς τους μεγαλύτερους πρέπει να υπάρχουν όρια. Θεωρώ ότι, ότι οι αρχές κάνουν καλή δουλειά πάνω σε αυτό στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν πιστεύεις ότι είμαστε σε καλή κατεύθυνση? Ναι, μέχρι ένα σημείο ναι. Βέβαια αυτό που θα ήθελα, και να κλείσουμε το κομμάτι των social media και της χρήσης του διαδικτύου, θεωρώ πως και οι γονείς θα πρέπει να δώσουν και ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. Γιατί πάντα, όταν βλέπουμε τους γονείς να ασχολούνται περισσότερες ώρες με το διαδίκτυο και βλέπουμε έτσι. Εντάξει, είναι και αυτοί βέβαια. Αν φανταστείς ότι δουλεύουν όλη μέρα, γιατί πλέον δουλεύουν και οι δύο γονείς, έχει γίνει πραγματικότητα. Βέβαια. Και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Ενώ εμένα, ας πούμε, εγώ είχα την τύχη, και όντως ήταν τύχη, να μην δουλεύει η μητέρα μου όταν ήταν νέα, οπότε την είχα μαζί μου. Οπότε αφιέρωνε περισσότερο δημιουργικό χρόνο αυτό, μαζί σου. Ενώ αν σκεφτείς ότι εκείνοι δουλεύουν τόσες ώρες, πρέπει να κάνουν όλα όσα έκαναν οι δικοί μας γονείς τις ώρες που δεν δουλεύουν, εννοείται ότι θέλουν και λίγο να ξεκουραστούν, να φύγει λίγο το μυαλό τους. Οπότε τα όρια μπαίνουν από την καθημερινότητα λίγο μόνο τους. Μάλιστα. Θεωρείς πως στη σύγχρονη εποχή, και λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική συγκυρία έτσι που βιώνουμε, που υφίσταται η χώρα μας, θεωρείς ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη στο να ασχοληθεί με τη μουσική γενικότερα ως τρόπο διεξόδου? Εγώ σου λέω και το πιο απλό, στο να πάει να ακούσει έτσι μια πολύ ωραία μουσική παράσταση, για παράδειγμα, μια συναυλία. Θεωρώ ότι, και είχα διαβάσει κιόλας σε ένα άρθρο, ότι οι μουσικές σκηνές και πλέον τα πιο μικρά σχήματα που είναι λίγο πιο παρείστικα, λίγο πιο, αν θέλεις, φιλικά, έχουν πολύ πιο μεγάλη απήχηση από ότι τα πολύ μεγάλα κέντρα, στα οποία είναι και λίγο απρόσωπο το όλο θέμα, όλη η τέχνη, ας την πούμε. Οπότε για μένα θεωρώ ότι ήταν από πάντα και θα είναι ένας, στην Ελλάδα κυρίως, ένας έτσι, ένα μέσο διαφυγής από την καθημερινότητα η μουσική. Επομένως, σε όλα τα είδη, έτσι. Άρα θεωρείς ότι ο κόσμος το επιζητά αυτό στις μέρες μας και είναι πολύ ευχάριστο. Και άμα είσαι και λίγο, έτσι, λίγο ψαγμένος και π.χ. εμείς που κοιτάμε αφήσεις από εδώ από εκεί ή στο μετρό μέσα που έχει πολύ μεγάλες διαφημίσεις, λες ότι θα ήθελα πολύ να πάω να δω αυτή την οπερέτα, ας πούμε, που θα είναι στο Νιάρχος ή οπουδήποτε, χωρίς να. Εγώ προσωπικά δεν ακούω τόσο πολύ την κλασική μουσική, και όμως θα ήθελα να πάω να δω αυτό και να ακούσω αυτό που βλέπω.
Είναι αυτό που σου λέω, είναι να είσαι λίγο, να είσαι έτσι ανοιχτός σε όλα αυτά. Ωραία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Θα μείνω λίγο στο θέμα της οικονομικής κρίσης, αυτής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, και θα ήθελα να μου πεις πόσο εύκολο είναι για έναν καλλιτέχνη αυτή την περίοδο να προωθήσει τη δουλειά του. Κοίτα, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζουμε. Νομίζω για μένα είναι λίγο ακόμα πιο εύκολο. Νομίζω παλαιότερα ήθελες πάρα πολλά, πάρα πολλούς, πώς να το πούμε, ανθρώπους οι οποίοι να είναι δίπλα σου, που να γνωρίζουν, δημόσιες σχέσεις ας το πούμε, που να γνωρίζουν κόσμο για να μπορείς να βγάλεις ακόμα και ένα κομμάτι, να το βάλεις στη τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. Πλέον, με τα social media και με τα web radios, είναι λίγο πιο εύκολο. Καταρχήν, σ' ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, πέραν από την τηλεόραση και όλα αυτά. Τα social media με ένα σωστό χειρισμό μπορούν να σου δώσουν ένα τόσο μεγάλο μέσο. Γιατί και εμείς στη δουλειά μας με τα social media ασχολούμαστε. Βέβαια. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό στοιχείο για μας. Μάλιστα. Τα χρήματα είναι λιγότερα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους καλλιτέχνες. Αν όχι το πιο σημαντικό σημείο αυτό. Άρα λοιπόν μας λες τώρα, και είναι πολύ ωραίο αυτό που τονίζουμε μέσα από την εκπομπή μας, ότι υπάρχουν και ωφέλη λοιπόν στη χρήση των social media. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα αρνητικά που ακούμε. Από όλες τις καταστάσεις πάντα υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Ποτέ κάτι δεν είναι μαύρο ή δεν είναι άσπρο. Υπάρχουν οι δύο όψεις, θα λέγαμε. Και το ένα, να ξέρεις, δεν λειτουργεί χωρίς το άλλο. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μου πεις αν η κρίση επηρέασε τη δική σου τη δουλειά, την έμπνευσή σου και κατ' επέκταση το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Κοίτα, την έμπνευση δεν την επηρεάζει. Αυτό που ίσως επηρεάζει είναι κάποιες φορές το πώς σκεφτόμαστε και τη μουσική μας, το πώς γράφουμε. Ας πούμε, τους στίχους. Είναι ερεθίσματα τα οποία δεν μπορείς να τα αποβάλεις. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην μπαίνω τόσο στη διαδικασία αυτή, στη μαυρίλα που υπάρχει. Προσπαθώ να δω από το μαύρο αυτό που σου είπα, έστω λίγο άσπρο, για να μπορέσω να πάω ένα βήμα παρακάτω. Θα βλέπεις με μια αισιόδοξη ματιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ακόμα και την απεσιοδοξία των πραγμάτων, αν δεν τη δεις σαν συνέστημα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Τώρα με πας σε κάτι άλλο, βέβαια. Πραγματικά μου δίνεις πολύ καλές πάσες. Σχετικά με το φαινόμενο που παρατηρούμε στη χώρα μας, τη σφυγή των εγκεφάλων, τον brain drain, βλέπουμε και νέους καλλιτέχνες όπου φεύγουν για να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής στο εξωτερικό. Ποια είναι η άποψή σου για αυτό το φαινόμενο? Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά αυτή η κατάσταση? Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, όταν έχουν πάρει από τους γονείς ότι πρέπει να βγάζεις πάρα πολλά λεφτά, να ζεις καλά, να έχεις αυτοκίνητα, να έχεις εκείνο, να έχεις το άλλο. Λογικό είναι τα παιδιά, έχοντας αυτό τα παιδιά, οι ενήλικες, γιατί και οι ενήλικες παιδιά είναι, να έχουν στο μυαλό τους μια συγκεκριμένη εικόνα ζωής. Οπότε, έχοντας αυτό, πάντα αναζητούμε λίγο τους καλύτερους τρόπους. Θεωρούν και και τα media, πάντα προβάλλουν το πόσο σούπερ είναι όλα έξω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όμως. Έχοντας βγει για λίγο έξω και έχοντας μείνει για λίγο στην Αγγλία, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ οργανωμένα, εντάξει, δεν είναι σαν την Ελλάδα, αλλά η ζωή είναι ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι σε εμάς. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε τα πράγματα. Εκεί η διασκέδαση και κατ' επέκταση η μουσική είναι σε καλούπια. Δεν είναι τόσο ελεύθερα όσο είναι εδώ. Εδώ μπορείς να έχεις τα πάντα σχεδόν. Άρα οι επιλογές εδώ είναι περισσότερες. Για μένα είναι περισσότερες. Απλά τα χρήματα ίσως και ο τρόπος που θα το διαχειριστείς είναι πιο δύσκολος. Βέβαια αυτό αρχίζει να γίνεται και έξω. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι διαλέγεις τι θες να κάνεις εσύ. Είναι όλα καθαρά επιλογές. Και άγχος. Πάρα πολύ άγχος. Και είναι και αυτό που λες, το πώς παρουσιάζονται τα πράγματα, που διωγγώνονται κατά κάποιο τρόπο. Και όσο για τους καλλιτέχνες, συγγνώμη που διακόπτω, είναι το τι θες να κάνεις. Μπορεί κάποιοι να έχουν πολύ μεγάλες βλέψεις, να θέλουν να κάνουν μια διεθνή καριέρα ή να έχουν μια πιο αγάπη στο
αγγλόφωνο mm-hmm. στίχο και τη μουσική. Εκεί τους, όταν έχει κλείσει κάποιος, όταν ναι, είναι όντως επιλογή του και πρέπει να το κάνει, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι μην γίνει αναγκαστικό το να φύγει, για, δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Η μουσική δεν μπορεί να είναι αναγκαστική, η μουσική την επιλέγεις. Δηλαδή mm-hmm. δεν μπορεί να σου αρέσει το λαϊκό το τραγούδι και να θες να πας π.χ. στην Αμερική για να κάνεις pop. Σωστά. Θα ήθελα τώρα να μου πεις ποιο είναι το μυστικό για έναν καλλιτέχνη να παραμείνει διαχρονικός. Νομίζω ότι είναι η στίχη, ένα κομμάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κομμάτια τα οποία επιλέγουμε να ερμηνεύουμε, αν δεν έχουν και ένα κομμάτι από εμάς, αν δεν μπορούμε να διακρίνουμε σε ποιο κοινό απευθύνονται, είναι αυτό που λέμε σουξαδάκια, για να το πω έτσι. Ναι. Και δεν περνάνε ούτε από εμάς, περνάνε είναι μένα από το κοινό, αλλά δεν μένουν. Είναι καλύτερα να έχεις 1-2 κομμάτια τα οποία να αντιπροσωπεύουν εσένα mm-hmm. και το κοινό σου, και ας είναι και μικρότερο κοινό, ας μην είναι όλο το εύρος, mm-hmm. Εκεί είναι η διαχρονικότητα. Και επίσης να κάνεις για μένα δουλειές οι οποίες είσαι εσύ, όχι επειδή τις επιβάλλουν. Μάλιστα, άρα δηλαδή να κάνεις σωστές επιλογές και επιλογές τις οποίες ταιριάζουν στα δικά σου θέλω. Μπορεί να μην αρέσουν στο πιο μεγάλο εύρος, mm-hmm. αλλά είναι αυτό που σου λέω. Είσαι εσύ εκείνη την ώρα. Οπότε, ό,τι και να είναι, είσαι εσύ. Και είναι πολύ βασικό, γιατί αυτό το βγάζεις και προς τα έξω. Μα δεν γίνεται. Γιατί όταν ο άλλος θα μπει να δει εσένα ή να σε ακούσει, θέλει να δει εσένα. Όχι. Σωστά. Και όταν λέμε εσένα, δεν εννοούμε εσένα να δει π.χ. τον Δημήτρη Βοζαϊτή, να δει την ψυχή σου, γιατί αυτό κοιτάνε. Mm-hmm. Και αυτοί που όντως ξέρουν και από μουσική και, και μπορούν να διακρίνουν λίγο, ας πούμε, παραπάνω όλο αυτό, θέλουν να δουν αυτό. Δημήτρη, υπάρχουν μουσικά κομμάτια τα οποία θα ήθελες κάποια στιγμή να ερμηνεύσεις και δεν το έχεις κάνει ακόμα? Τι εννοείς κομμάτια μουσικά? Εννοώ κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που θα ήθελες να ερμηνεύσεις. Δηλαδή κάτι στο μυαλό σου. Που... είτε σε άλλο είδος μουσικής, λέω εγώ τώρα. Κοίτα, εγώ αυτή τη στιγμή... κατάλαβα πώς το λες. Ίσως με από θέμα διασκευών, ώστε να γίνουν διασκευές και έτσι. Ακριβώς. Που είναι πολύ και στη μόδα. Όχι, δεν είμαι υπέρ των διασκευών. Θεωρώ ότι η πρωτότυπη μουσική είναι αυτή που θα σε φτάσει σε ένα σημείο. Ίσως να είμαι λάθος, αλλά είναι τελείως δικιά μου άποψη ότι το να πάρω ένα κομμάτι που σε μια άλλη εποχή έκανε μια, ας πούμε, απίστευτη επιτυχία και να το, και να το βάλω μια άλλη μουσική. Δεν θεωρώ για μένα πάντα mm-hmm. ότι είναι κομμάτι του εαυτού μου. Είναι ένα κομμάτι άλλο, το οποίο, άλλου, mm-hmm. το οποίο εγώ θα το έπαιρνα, ναι, μεν, θα το έκανα δικό μου, αλλά και πάλι δεν θα ήταν 100% δικό μου. Είμαι λίγο απόλυτος. Mm-hmm. Θέλω αυτό που παρουσιάζω εγώ να είμαι 100% εγώ. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πεις πόσες θυσίες χρειάζεται να κάνει ένας καλλιτέχνης που θα πρέπει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Τα πάντα. Και σε ρωτάω εσένα πώς ασχολείσαι επαγγελματικά. Θα πρέπει να θυσιάσει βασικά πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ενέργεια, πολύ ύπνο. Θα πρέπει να πάρα πολλά χρήματα. Οπότε θα πρέπει να κάνει και κάτι άλλο. Γιατί στην αρχή η μουσική δεν επιφέρει χρήματα. Αναλόγως βέβαια. Τι άλλο, θα πρέπει να θυσιάσει πολλά. Θα πρέπει να θυσιάσει φίλους, θα πρέπει να θυσιάσει οικογένεια. Άρα πολλά από την προσωπική ζωή, ίσως. Θα θυσιάσει πολλά, αλλά στην αρχή. Αλλά μετά, αν βρει τη χρυσή τομή, θα καταφέρει να βάλει σε μία τάξη τα πράγματα mm-hmm. και να διαχωρίσει τον χρόνο του έτσι ώστε να έχει και αυτό που θέλει να κάνει και όλους τους άλλους γύρω του. Ίσως το δύσκολο είναι στην αρχή. Η αρχή πάντα είναι το δύσκολο. Βέβαια. Λοιπόν, Δημήτρη, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πεις και για τα επόμενά σου σχέδια, τις εμφανίσεις σου, τι σχεδιάζεις για το επόμενο διάστημα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο στούντιο και ηχογραφούμε κάποια καινούργια κομμάτια με το Φώτη το Ματζαρίδη, το συνθέτη και mm-hmm. πιανίστα μας. Γράφουμε νέα κομμάτια, τα οποία κάποια στιγμή θα τα συγκεντρώσουμε για ένα μικρό άλμπουμ, σε στίχους του Στράτου Αλιμπατέ. Αυτή η ομάδα, η μουσική που έχουμε φτιάξει εμείς οι τρεις,
Μαζί με την μπάντα μας, 12 Απριλίου θα είμαστε στο Κρεμλίνο, στο Πειραιά. Τι ώρα, Δημήτρη, 12 του μηνός, έτσι, 12 Απριλίου. 12 Απριλίου, κατά τις 10.30. Ωραία. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, μια πολύ νεανική μουσική σκηνή. Θα είμαστε με την μπάντα και έχουμε και άλλα πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή θα κάνω και μια συμμετοχή σε μια συλλογή μαζί με αρκετά γνωστούς καλλιτέχνες. Mm-hmm. Απλά δεν θέλω να σου πω ακόμα γιατί δεν είναι αυτό. Θα μας τα αποκαλύψεις σε επόμενη συνέντευξη. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα να δώσουμε. Πολύ και ωραία. Να κάνουμε. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι ετοιμάζεις και βεβαίως και στην επόμενη εμφάνισή σου στο Κρεμλίνο που μας ανέφερες. Ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα κοντά μας και για τα όσα ενδιαφέροντα βεβαίως μας ανέπτυξες. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και εσάς. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη στις 18.30 το απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.